Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Λοιπόν, λέει ο κύριος πάλι, ο αστρονόμος, ότι έχουμε όλα αυτά τέλος πάντων συμβαίνουν, ναι, στην ερώτηση σε ποιο υψόμετρο φαίνεται η καμπυλότητα τελικά, πού είναι η καμπυλότητα. Όχι, έτσι, έτσι. Ωραία. Πού είναι αυτή η καμπυλότητα, έτσι, από πού φαίνεται, πού μπορούμε να τη μετρήσουμε κτλ. Κτλ. Και μου λέει ότι, ξέρεις τι, δεν φαίνεται. Γιατί όταν είσαι πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης, και συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι ορατή η καμπυλότητα. Ωραίο. Παρακάτω. Όταν είσαι πολύ κοντά. Συμφωνούμε. Και προχωράμε. Από πού φαίνεται. Διότι έχουμε τα νούμερα. Είναι 40.000 χιλιόμετρα αυτή η σφαίρα στην οποία ζούμε. 40.000 χιλιόμετρα. Οι πράξεις είναι απλές. Που σημαίνει ότι από τα 5 χιλιόμετρα και μετά μπορούμε να δούμε καμπυλότητα. Σωστά. Το καραβάκι που πέφτει και φαίνεται μόνο το κατάρτι και όλα αυτά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά από την παραλία. Πιο ψηλά μπορούμε να δούμε τίποτα. Όταν ανεβαίνουμε πάνω στα βουνά, όταν πετάμε με τα αεροπλάνα. Μα δεν φαίνεται. Όσο και αν λέτε ότι φαίνεται, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν φαίνεται. Το μοναδικό τρίκ που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο γίνεται μέσω της κάμερας η οποία έχει ευρυγόνιο φακό. Τίποτε παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δεις καμπύλη με τα μάτια σου στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε πετάξει με αεροπλάνα, έχουμε πετάξει, σας έχουμε δείξει πόσες φορές, μπορείτε να δείτε πάλι στο blog, θα αφήσω μερικά link, να δείτε, μάλλον στην καρφιτσωμένη, στο καρφιτσωμένο σχόλιο της σελίδας, στο Facebook που βλέπετε τώρα αυτό το βίντεο, ή στο YouTube θα βάλω τα ίδια link. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδιά πουθενά, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν πάνε να πετάς με αερόστατο σε 40 χιλιόμετρα, σε 45 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ακόμη και ένα βίντεο αρχείου, το οποίο είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι του 1964. Μπορεί να κάνω λάθος, πάντως κάποια τέτοια χρονολογία, στην οποία δείχνουν υψόμετρο 98 χιλιόμετρα. Με τι ήτανε τώρα αυτό, ήτανε προφανώς με κάποιο μπαλόνι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όπως και ο Γκουστ Πικάρτ είχε πετάξει και είχε πει ότι είδε τη γη σαν ένα τεράστιο ταψί με τις άκρες της να κυρτώνουν προς τα πάνω κτλ. Κτλ. Λοιπόν, καμπύλη όμως δεν έχει πει ποτέ κανένας ότι έχει δει. Κάνουν τα κολπάκια τους με τις GoPro τις κάμερες, βάζουν την πάνω μεριά της κάμερας, ουσιαστικά δηλαδή το κέντρο της κάμερας κοιτάζει λίγο προς τα κάτω, εντάξει, οπότε η πάνω μεριά καμπυλώνει. Αν το γυρίσουμε ανάποδα θα δούμε ότι η κάτω μεριά κυρτώνει. Είναι δηλαδή ασύλληπτο, ακόμη και στα βίντεο του Baumgarten, Garden, πώς λέγεται αυτός, το Felix, που πέταξε από τη στρατόσφαιρα και έβλεπε καμπυλότητες και τα λοιπά. Όλα είναι με GoPro κάμερα, δηλαδή ευρυγόνιος φακός. Όσοι δεν ξέρετε από φωτογραφία, την πατάτε, δυστυχώς. Γιατί νομίζετε ότι οι εικόνες στα κινητά είναι αληθινές. Θα μου πεις, αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή δεν είναι αληθινό. Αληθινό είναι υπό μία έννοια, αλλά δεν το έχεις μπροστά σου, το βλέπεις μέσα από μία κάμερα. Η κάμερα αυτή, όσο μικρή κι αν είναι, στα κινητά, πάλι ευρυγόνιο φακό έχει. Αν και η συγκεκριμένη, όπα, να και μια όχια. Άσχετο. Αλλά όλα τα βλέπουμε μέσα από εικόνες, παιδιά.
τα βλέπουμε μέσα από κάμερες, τα βλέπουμε στην πραγματικότητα μόνοι μας, με τα μάτια μας δεν έχουμε δει τίποτα. Και λέει τώρα ο αστρονόμος, όλο λέει αυτό το πράγμα υπάρχει η καμπυλότητα, αλλά δεν φαίνεται. Εντάξει, είναι σαν τα, και εκεί ερχόμαστε στη λογική πλάνη, προσέξτε το επιχείρημα, υπάρχει η καμπυλότητα, δεν φαίνεται, όπως δεν φαίνονται και τα κύτταρά μας. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν τα κύτταρα, αλλά δεν τα βλέπουμε το γυμνό μάτι. Ωραίο, έξυπνο, αλλά είναι λογική πλάνη. Γιατί, μα αφού είπαμε, τα δεδομένα τα έχουμε, τις μετρήσεις τις κάνουμε και δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε τα νούμερα της καμπυλότητας μιας σφαίρας. Ούτε μπορεί να μας λέει ότι φαίνεται η καμπυλότητα από εμάς προς τον ορίζοντα, αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έτσι, διότι είναι κάτι μαγικό. Όχι, φίλε μου, όταν είσαι πάνω σε μία σφαίρα, είσαι θεωρητικά πάντοτε στην κορυφή της σφαίρας, έτσι. Οπότε όπου και να κοιτάξεις, όλα γύρω σου αρχίζουν και καμπυλώνουν. Άρα για όταν κοιτάζεις από ένα σημείο χωρίς να μετακινηθείς, βλέπεις από τα αριστερά σου μέχρι τα δεξιά σου, και αυτό το πράγμα, όπως κάναμε και στη συνέντευξη στο Vice, εντάξει, μιλάμε για την Κύθνο και την Αίγινα. Κάντε το πείραμα μόνοι σας να δείτε, είναι 80 χιλιόμετρα. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Είναι 80 χιλιόμετρα. Στα 80 χιλιόμετρα έχουμε υψομετρική διαφορά 500 μέτρα. Όχι, 500 μέτρα μπορούμε να τη δούμε. Καταλάβατε. Γιατί 500 μέτρα είναι ένα ολόκληρο βουνό. Το διανοείστε. Είναι ένα βουνό ολόκληρο. Είναι σαν αυτό εδώ το βουνό. Υψομετρική διαφορά. Παιδιά, μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Για τεράστιο ποσοστό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Λογικές πλάνες και μόνο. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης. Επιχειρήματα, τεκμηριωμένα επιστημονικά, δεν υπάρχουν. Όλοι το μόνο που κάνουν είναι να χλεβάζουν, να ασχολούνται με την ψυχοσύνθεσή σου. Έτσι, αυτό είναι εκεί, άρα και είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, έτσι, έτσι και τα λοιπά. Όχι, παιδιά, δεν παίζει ρόλο αυτό σε μια επιχειρηματολογία σωστή. Επιχειρηματολογείς, έτσι, με αντίλογο. Ακούς κάτι, δεν συμφωνείς και επιχειρηματολογείς. Έτσι, χωρίς να χαρακτηρίζεις τον άλλον, χωρίς να τον ευρύζεις, χωρίς, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, μπορείτε να μας δείξετε με ποιον τρόπο, ενώ υπάρχει η καμπυλότητα, δεν φαίνεται, και γιατί δεν φαίνεται, αφού τα νούμερα λένε άλλα πράγματα. Εντάξει. Και τον ρωτάω τον κύριο, ας πούμε, ο οποίος φυσικά και είναι άθεος. Εντάξει, και εγώ δεν πιστεύω σε καμία θρησκεία. Όχι, δεν πιστεύω, δεν έχω πίστη σε τίποτα. Εντάξει, πέραν του εαυτού μου και τις δικές μου δυνάμεις. Λοιπόν, και του λέω, άραγε με τη δικιά σου τη λογική, και ο Θεός που δεν τον βλέπουμε, υπάρχει, έτσι δεν είναι? Οι διάφοροι θεοί, πες όποιον θέλεις, τον Αλλάχ, τον Βούδα, τον Κούδα, όποιον θέλεις, Θεός της μπάλας, ο Κούδας. Λοιπόν, άραγε με την ίδια λογική υπάρχει και ο Θεός, έτσι? Όχι, μου λέει, αυτός δεν υπάρχει. Γιατί κλάνει το γατί, ας πούμε? Αυτό ήταν το επιχείρημα. Παιδιά, σοβαρά πράγματα. Μπορείτε να σοβαρευτείτε και να δώσετε επιχειρηματολογία. Ας έχετε όποιο τίτλο θέλετε. Ας είστε δόκτορ, ας είστε οτιδήποτε. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε να μετρήσουμε καμπυλότητα. Αφήστε τις σέχτες, αφήστε τις θρησκείες, αφήστε τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Τώρα, το τι κάνουν, υπάρχουν διάφοροι που έχουν εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία, εντάξει, και προσπαθούν να περάσουν, και ναι, και υπάρχει θόλος, άραγε είμαστε δημιούργημα, άραγε κάποιος όλα αυτά τα έχει φτιάξει. Πιθανόν, δεν είπε κανείς όχι. Μπορείς να το αποδείξεις? Όχι. Μπορώ να αποδείξω εγώ το αντίθετο? Όχι. Οπότε γιατί να ασχολούμαστε με αυτό? Δεν μας αφορά
αν μας έχει φτιάξει κάποιος και αν υπάρχει δημιουργός. Όχι, αυτά είναι κομμάτια θρησκειών. Πάμε πέρα από τις θρησκείες και πάμε πέρα από αυτό που γνωρίζουμε. Εντάξει, το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει περισσότερη γη, μας κρύβουν περισσότερη γη, μας κρύβουν πράγματα τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να τα κάνουν. Αλλά κάποιος ο οποίος σου λέει ψέματα για το που βρίσκεσαι, προφανώς το κάνει γιατί θέλει να σε ελέγξει. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Θέλει να σε ελέγξει. Το θυμάστε την περίπτωση, πώς λεγότανε, πολύ παλιά, το Κωσταλέξι ας πούμε. Το Κωσταλέξι ήταν σε ένα χωριό, το Κωσταλέξι, κάτι τέτοιο, που μία μάνα ή ένας πατέρας είχε κλειδωμένο ένα παιδί, δεν θυμάμαι αν ήταν αγόρι κορίτσι, μέχρι τα 17 του χρόνια, κλειδωμένο σε ένα σπίτι, σε ένα υπόγειο, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή γεννήθηκες κάπου που κάποιος σου λέει αυτό είναι το περιβάλλον σου. Αυτός είναι ο κόσμος που ξέρουμε, αυτά είναι τα πράγματα που γνωρίζουμε. Εσύ δεν έχεις, δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις τίποτα. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Τα ξέρουμε για σένα, για το καλό σου. Φροντίζουμε για το καλό σου. Ξέρουμε τι είναι σωστό για το καλό σου. Οπότε έχουμε δημιουργήσει τα κράτη, έχουμε δημιουργήσει τις κυβερνήσεις, έχουμε δημιουργήσει τους φόρους. Όλα αυτά είναι για το καλό σου, φίλε μου. Τι συμβαίνει στα αλήθεια? Προφανώς κάτι άλλο. Προφανώς κάτι άλλο. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η τρομοκρατία και όλη αυτή η... πώς να το πω... αυτή η κατήχηση που υπάρχει από τη σχολική μας ηλικία με το να μας πείσουν ότι τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα βλέπουμε στις οθόνες. Ρε παιδιά, δηλαδή, μη μου λέτε, μη λέμε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και μου λέτε ότι είναι ένα σκύλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες. Ή Μάρτον δηλαδή. Οπ. Να το, κουνιέται. Κουνιέται, κουνιέται. Κουνιέται η γη. Το σύννεφο είναι ακίνητο. Yeah.